αστυνομικού, που ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, αν και από ό,τι φαίνεται ήθελαν νεκρό. Δεν ξέρω, και η δική σας εκτίμηση πιστεύω αυτή είναι. Ότι οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρό αστυνομικό, έτσι δεν είναι? Προφανώς καταδικαστέ αυτή η ενέργεια. Προφανώς η ελληνική αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή προκειμένου να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Έγιναν έρευνες στα εξάρχεια, κύριε Υπουργέ, γιατί δέχεστε μια κριτική ενέργεια, ότι δεν κάνατε τίποτα ήθελα... μετά. Είναι αλήθεια ότι δεν έγιναν έρευνες? Επειδή δεν μ' αρέσει η μισή αλήθεια, αλλά θέλω να παρουσιάσουμε ολόκληρη την εικόνα. Παρακαλώ. Αυτές τις μέρες ξεκίνησε μια άλλη επιχείρηση, η επιχείρηση της σύλληψης της Ρούπα και κάποιων συνεργών της. Μια επιχείρηση η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και έφερε αποτέλεσμα στην αναζήτηση της Ρούπα από το 2012 και στην εξέβρεση στοιχείων που θεωρούνταν αδιανόητα, θεωρεί το αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια επιτυχία. Ναι, αλλά πριν μας πάτε αλλού τώρα. Χρόνια. Εμείς θα ρωτάμε άλλο πράγμα. Εγώ θα σας ρωτάω, θα σας πάω, εάν μετά την ενέργεια έγιναν έρευνες στα εξάρχεια, γιατί σας κατηγορούν ότι έχετε αφήσει ένα άβατο εκεί, ότι δεν μπορεί να μπει κανείς στα εξάρχεια, ότι έχετε εγκαταλείψει την περιοχή για τους κατοίκους και δρούν μέσα ανεξέλεγκτα στοιχεία. Είναι έτσι? Πάλι θα επιμείνω σε όλη την αλήθεια και όχι στη μισή. Μετά την επιτυχία της Ρούπα υπάρχει μια εκτεταμένη προπαγανδιστική προσπάθεια από πλευράς αντιπολιτευτικών κύκλων να μειώσουν αυτή την επιτυχία και να δείξουν ότι εμείς δεν δείχνουμε την απαιτούμενη βούληση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Όμως ακριβώς με τις επιτυχίες της αστυνομίας φάνηκε ποιος έχει τη βούληση και ποιος αδρανεί ή ποιος αδιαφορεί τα τελευταία χρόνια. Η αριστερά είναι η κύρια δύναμη απέναντι στην τρομοκρατία. Υπάρχει ιστορική αντιπαράθεση. Εμείς δεν έχουμε δισταγμούς να ερευνήσουμε οποιοδήποτε χώρο και απαντάω στο ερώτημά σας, μπαίνω στο ερώτημά σας τώρα. Παρακαλώ. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα δισταγμό να ερευνήσουμε οποιοδήποτε χώρο χρειαστεί προκειμένου να διαλευκάνουμε την οποιαδήποτε υπόθεση και όλα τα άλλα που λένε κάποιοι αντιπολιτευτικοί κύκλοι είναι προφανώς για να μειώσουν ή να συσκοτήσουν. Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας έδωσε συγχαρητήρια από ό,τι κατάλαβα εγώ. Αλλά πέρα από αυτό, κάνατε έρευνες στα εξάρχεια για την υπόθεση αυτή? Κάνουμε έρευνα οπουδήποτε χρειάζεται και παράκληση να δούμε όλη την εικόνα, τουλάχιστον αυτό επιβάλλει η κοινή λογική, γιατί αλλιώς θα έχουμε συμπεράσματα ελλιπή. Και η όλη εικόνα είναι ο όλος αγώνας, η όλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Μια πολύ μεγάλη εκστρατεία παρά τις συμμογές και τους κλαδμούς κάποιων. Τα ναρκωτικά έχουν μειωθεί στο κέντρο της Αθήνας. Το έγκλημα έχει μειωθεί στο κέντρο της Αθήνας. Και κάποιοι να μην χύνουν κροκοδίλια δάκρυα ή να μην συσκοτίζουν την αλήθεια. Δηλαδή αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Ναι, προφανώς. Λέω λοιπόν ότι η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η κυρία Γεννηματά επιμένει όμως, έχοντας μιλήσει κιόλας για πολλά περιστατικά που είχαν ως στόχο τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και εκείνο το κομμάτι, ας πούμε, και τις αστυνομικές δυνάμεις που είναι έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ότι παρά το ότι σας έχει ενημερώσει και εσάς, το έχει πει και στον Πρωθυπουργό, το έχει πει και δημοσίως κτλ., υπάρχουν αλλεπάλληλες περιπτώσεις τέτοιου είδους χτυπημάτων και ότι ταυτόχρονα, παρά το ότι το βλέπουμε το φαινόμενο να επαναλαμβάνεται, δεν γίνεται κάτι για να κοπεί. Και εδώ που τα λέμε, κύριε Υπουργέ, είστε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και κάποιος κυκλοφορεί ένοπλο στο κέντρο της Αθήνας και πυροβολεί εναντίον ανθρώπινων στόχων ή πολιτικών κομμάτων. Αυτό εσάς δεν σας προβληματίζει και δεν είναι η πρώτη φορά. Όπως επίσης είσαστε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και δεν ήταν μία και δύο φορές που κάηκαν τα τρόλεϊ, δημόσια περιουσία, και κινδύνευσαν άνθρωποι που ήταν μέσα. Αναγκαστικά να κατέβουν, τους κατέβασαν με το ζόρι κάτω κτλ. Φτάσαμε στο σημείο να σταματάνε τα τρόλερ να περνούν έξω από το Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, γιατί υπήρχε κίνδυνος. Εσάς σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα και αυτή η κατάσταση? Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα εξάρχεια, υπάρχουν και άλλες περιοχές, όπου το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, κυριολεκτικά. Λοιπόν, το να λέμε τώρα μειώθηκαν τα ναρκωτικά, ξέρετε, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα κτλ. Εντάξει, υπουργός είσαστε, τη δουλειά σας θέλετε να δείξετε, αλλά
Η πραγματικότητα είναι αυτή, δεν είναι άλλη. Και δεν είναι ούτε για να δαιμονοποιούμε περιοχές, ούτε τίποτα. Λέμε για την πραγματικότητα. Ωραία. Εάν με αφήσετε να πω και την άλλη και τη δική μου άποψη, γιατί επιμένετε ότι μιλάτε για την πραγματικότητα και εγώ σας λέω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πώς είναι. Τα στοιχεία για, για το θέμα των ναρκωτικών δείχνουν σημαντική μείωση στη διακίνηση των ναρκωτικών. Το θέμα των εξαρχείων δεν έγινε χθες. Το θέμα της τρομοκρατίας δεν προέκυψε χθες. Και όλα αυτά τα οποία με τόση έκπληξη καταγγέλει η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Μητσοτάκης δεν προέκυψαν χθες. Υπήρχε μια διαφορία δεκαετιών γύρω από την περιοχή των Εξαρχείων και γύρω από κι άλλες περιοχές. Για να μην αναφέρω Δυτική Αττική, για να μην αναφέρω άλλες περιοχές. Μα γι' αυτό είπα και για άλλες περιοχές. Και έχετε δίκιο. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει σημαντική αύξηση της αστυνόμευσης και μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας. Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη από κάποιους κύκλους αντιπολίτευσης γιατί, για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Η αλήθεια όμως... Μας δεν μας νοιάζει η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ. Εμείς αναφερόμαστε στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση κάνει και αυτή τη δουλειά. Η πολιτική είναι και αυτή όπως είστε και εσείς. Εμείς λέμε τι κάνει η κοινωνία. Στην κοινωνία, κύριε Λυριτζή, δεν αναφέρεται μόνο ο δημοσιογράφος, αναφέρεται και ο πολιτικός, αναφέρεται προφανώς, ο κάθε πολίτης. Και όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε στην σωστή περιγραφή και την αντικειμενική περιγραφή της πραγματικότητας. Λοιπόν, όταν έγινε πριν από ένα μήνα η σύλληψη 80 διακινητών ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, ξέρετε πόσο μειώθηκε η διακίνηση των ναρκωτικών. Όταν έγινε πριν δύο μήνες η σύλληψη των 100 περίπου μελών της Σπύρας, Μεγάλης Σπύρας σε όλη την Ελλάδα που είχαν σαν έδρα τη Δυτική Αττική, ξέρετε πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε πόσο έχει ενισχυθεί η αστυνόμευση, μάλιστα με θωρακισμένα αυτοκίνητα που βρήκαμε με πάρα πολλούς κόπους στη Δυτική Αττική. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι δεν έχετε επιτυχίες, κύριε Τόσκα. Τις έχουμε αναδείξει τις επιτυχίες σας και τις έχουμε πει πολλές φορές. Μαγικές λύσεις, λυπάμαι, δεν υπάρχουν. Αλλά εμείς θέλουμε να αναφερθούμε στα προβλήματα. Και εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο, όπως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς, νέο τρομοκρατίας πια που δρά και λειτουργεί με άλλα χαρακτηριστικά, πιο επικίνδυνα πολλές φορές. Η οποία συνδέεται με το ποινικό. Είναι έτσι? Υπάρχουν φαινόμενα παλαιάς τρομοκρατίας, τα οποία έρχονται από αρκετά μακριά. Αυτή τη στιγμή η σύλληψη της Ρούπα είναι πάρα πολύ σημαντική περίπτωση γιατί συνελήφθη ένα πολύ σημαντικό στέλεχος τρομοκρατικών οργανώσεων. Λέω τρομοκρατικών, γιατί αλλάζουν συνεχώς ονόματα και αλλάζουν όψεις. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα και ακριβώς για αυτό το λόγο βλέπετε και την αντίδραση κάποιων μελών αυτών των τρομοκρατικών σχέση οργανώσεων. Σχέση με το κοινό έγκλημα υπάρχει, επιβεβαιώνεται αυτό, είναι από παλιά θεωρία αυτή. Ισχύει ακόμα και σήμερα ότι προμηθεύονται με οπλισμό από το κοινό έγκλημα? Μα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, όχι, λέω. Ναι, προφανώς δεν είναι. Απλά κοιτάξτε να δείτε. Εδώ εφευρίσκονται διάφορες θεωρίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν υπάρχει νέο τρομοκρατία. Υπάρχουν ουρές της παλαιάς τρομοκρατίας, οι οποίες σιγά σιγά εξουδετερώνονται. Αυτά είναι τα τελευταία, πιστεύω, φαινόμενα της παλαιάς τρομοκρατίας. Ξέρετε, σε καμία χώρα δεν έχει μηδενιστεί η τρομοκρατία, δυστυχώς. Το ξέρουμε, κοιτάξτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το γνωρίζουμε. Εδώ αυτά είναι ουρές, είναι φαινόμενα της παλαιάς τρομοκρατίας. Εσείς και όχι όμως, νέο τρομοκρατία πολιτικά, όπως θέλουν να εμφανίζουν κάποιοι. Εντάξει, αλλά εσείς πολιτικά. Παρακαλώ. Ναι. Εσείς προσωπικά και όλα αυτά. Βασίλη, γιατί έχουμε μια είδηση που ενδιαφέρει και είναι σημαντική, γιατί βρέθηκε ένα πτώμα, θα μας πει τώρα ο συνάδελφός μας από την αίθουσα σύνταξης, ο Δημήτρης ο Καραστεφανής. Έλα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε πως ένας υπάλληλος του Δήμου Καθαριότητας, το Δήμο της Δάφνης, εντόπισε στην συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Ηροδότου μέσα σε κάδο ένα πτώμα ανδρός σε προχωρημένη σύψη. Να σας πω όμως γιατί το συζητάμε και γιατί το λέμε. Βρισκόταν, όπως σας είπα, μέσα σε κάδο απορριμμάτων, τυλιγμένο σε sleeping bag και μάλιστα ήταν δεμένο με σύρματα και
διάφορα άλλα αντικείμενα προκειμένου να μην εντοπιστεί από τους ανθρώπους, από τον κόσμο, από τους υπαλλήλους. Δηλαδή να μην φανεί τίποτα σαν να είναι ένα sleeping bag, σαν να είναι ένα τσουβάλι. Ένα αντικείμενο για πέταμα. Ορίστε. Ένα αντικείμενο για πέταμα, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτήν την ώρα ήδη στο σημείο βρίσκονται άνδρες της ασφάλειας. Θα πάει και η ιατροδικαστής, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει πώς με τι συνθήκες ο συγκεκριμένος άνδρας δολοφονήθηκε και πρώτα απ' όλα την ταυτότητά του μέσω DNA. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, καθώς βρέθηκε, όπως σας είπα, μέσα σε κάδο απορριμμάτων και προχωρισμένη σύψη. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα. Έλεγα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι πολιτικά έχετε κατηγορηθεί. Δυσάρεστες καταστάσεις. Ναι, βέβαια. Πολύ δυσάρεστη κατάσταση, βέβαια. Ότι η αντιπολίτευση εσάς προσωπικά πολιτικά σε έχει κατηγορήσει ότι δείχνετε μια ανοχή σε φαινόμενα ανομίας που έχουν και ένα, ας το πούμε έτσι, πολιτικό περιεχόμενο. Αναφερόμενοι και στην ιστορία με τα τρόλεϊ και στην ιστορία των καταλήψεων στην περιοχή των εξαρχείων κτλ. Μέσα από την τοποθέτηση που είχατε κάνει για συζήτηση με συλλογικότητες στις περιοχές. Και ότι αυτό δείχνει μια τάση προσέγγισης, να το πω έτσι, και ανοχής. Και πάνω σε αυτό ασκεί μια κριτική ότι ενώ η αστυνομία κάνει ή θέλει να κάνει τη δουλειά της, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει μια άλλη πολιτική ανοχής, να το πω έτσι, και χαμηλών τόνων, που δίνει το δικαίωμα σε όσους θέλουν να πράττουν. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Κοιτάξτε, τώρα αυτές οι μέθοδοι, το καλή αστυνομία, κακός υπουργός, και η αστυνομία θέλει, δεν την αφήνει ο υπουργός, είναι παλαιοκομματικές αντιμετωπίσεις ενός φαινομένου το οποίο θα έπρεπε να εξεταστεί με πάρα πολύ προσοχή. Με γενικότερες συνενέσεις, με συμβολή από όλες τις πλευρές. Και ξέρετε, να μου πούνε κάποιοι ποιοι η λύση της εφόπλου λόγχης και της γενικευμένης επίθεσης για επίλυση του προβλήματος μέσα σε 24 ώρες, όπως με... Το λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ότι θα καθαρίσει. Επιπόλαιο τρόπο, με πολύ επιπόλαιο τρόπο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ξέρετε, η απλή απάντηση θα μπορούσε να είναι γιατί δεν έγινε αυτό επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Η άλλη βέβαια απάντηση είναι ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα τόσο γρήγορα, εκτός αν θέλουμε να αποφασιστικότητα υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Κακό, εάν είστε παρακαλώ αποφασισμένος να καθαρίσετε. Διότι υπάρχουν και άντρα ανομίας μέσα σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που πρέπει να παρέμβετε και να βρείτε τον τρόπο να παρέμβετε νόμιμα. Δεν λέει κανείς να παρανομήσετε. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχει αποφασιστικότητα από την πλευρά σας. Να τελειώσουν αυτά τα φαινόμενα ανομίας. Εσείς τι λέτε για τη σύλληψη της Ρούπα? Υπήρξε? Εγώ λέω ότι είναι μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια, γιατί το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όχι, υπήρξε αποφασιστικότητα ή όχι? Άστε τη λέξη υπήρξαν επιτυχία και πληροφορίες. Υπήρξαν και πληροφορίες που είχατε όμως. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κάνω λάθος? Οι πληροφορίες συνδυάζονται, οι πληροφορίες αξιολογούνται. Εντάξει, δεν λέει κανείς. Το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο από πληροφορίες όσο από συστηματική δουλειά των αστυνομικών αρχών. Το δεχόμαστε, εσείς ξέρετε. Μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, μια τελευταία κουβέντα, μην το χάσουμε. Επειδή είχαμε χθες ευθείες απειλές από τον Νίκο Μαζιώτη στο πρόσωπό σας και στο πρόσωπο του κυρίου Κοντονή, πώς το αξιολογείτε? Κύριε Οικονόμου, όποιος υπηρετεί τη δημοκρατία και μάλιστα όποιος την έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία και, τις αξίες της δημοκρατίας και σε χαλεπούς καιρούς, δεν πρέπει να φοβάται από αυτά τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι η τρομοκρατία πρέπει να εξαλειφθεί σε αυτόν τον τόπο, ότι η επίλυση των προβλημάτων σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας επιδιώκονται μέσα από τους θεσμούς και μέσα από την αντιπαράθεση και το διάλογο το νόμιμο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για επίλυση των προβλημάτων και όχι οι απειλές. Δεν μας φοβίζουν τέτοιες απειλές. Μάλιστα. Κύριε Τόσκα, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Διάλειμμα. Να είστε καλά. Τώρα με την Άννα Βουσδούκη. Καθημερινή.